κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανηλαίει σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς. Βομβαρδίζεται ασταμάτητα η Γάζα. Με ρουκέτες συνεχίζει να επιτίθεται η Χαμάς. Εκκλήσεις από την διεθνή κοινότητα για να σωθούν τουλάχιστον τα παιδιά. Πλησιάζει η Αμερικανική αρμάδα στο Ισραήλ. Προειδοποιήσεις στα αραβικά κράτη και το Ιράν να μην εμπλακούν στην σύραξη. Κλείδωσε η στήριξη Ζαχαριάδη στον Χάρη Δούκα για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Αθήνα. Μάχη σώμα με σώμα σε κρίσιμες περιφέρειες που δεν βάφτηκαν γαλάζιες. Το φάουλ του Ναυάρχου Αποστολάκη για την στήριξη γαλάζιων ανταρτών. Ομιλία Κασελάκη στον ΣΕΒΗ. Λέξη κεφάλαιο δεν είναι προς δαιμονοποίηση από την σύγχρονη αριστερά. Τι είπε για τις εργασιακές σχέσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα. Δυσβάσταχτο το καλάθι του σούπερ μάρκετ μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις. Στα ύψη αξία του ελαιολάδου, των λαχανικών και των φρούτων. Σε απόλυτο κλειό πολιορκίας παραμένει η λωρίδα της Γάζας από τα Ισραηλινά στρατεύματα με τα Ηνωμένα Έθνη και την ΗΠΑ, τη Ερμοστία, να κάνουν λόγο για παραβίαση της συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα παλαιστινιακών θέσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που η Χαμάς εξαπολύει ρουκέτες προς τους κοντινούς εβραϊκούς οικισμούς. Περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές από το περασμένο Σάββατο. Άλλη μία έκρηξη συγκλονίζει μέσα στη νύχτα τους κατοίκους της λωρίδας της Γάζας. Μία από τις πολλές που ακολούθησαν και χθες το βράδυ, παρά την απειλή της Χαμάς για εκτέλεση των δεκάδων ομήρων που κρατάει στις περιοχές της εάν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ίδια εικόνα και το πρωινό, με την Ισλαμιστική οργάνωση να εξαπολύει ρουκέτες προς κοντινούς εβραϊκούς οικισμούς αλλά και στο Τελαβίβ. Οι σιρήνες ηχούν συνεχώς στο νότιο Ισραήλ, με τον ήχο των βλημάτων να σχίζουν τον αέρα και Ισραηλινούς που έχουν πάει σε νεκροταφεία για να κυδέψουν αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονται μεταξύ των περίπου 900 θυμάτων της Χαμάς να καλύπτονται όπως. Μάλιστα, αργά το απόγευμα, η Ισλαμική Οργάνωση έδωσε προθεσμία στους κατοίκους του Ασκελών, της μεγαλύτερης πόλης που βρίσκεται βόρεια από τη λωρίδα της Γάζας, να απομακρυνθούν, καθώς θα έπληκε την περιοχή με ρουκέτες, όπως και έγινε. Την ίδια ώρα η Ισραηλινή αεροπορία χτυπούσε ψαροκάικα στο λιμάνι της Γάζας. Με ολόκληρη την περιοχή να εξακολουθεί να βρίσκεται σε στενό αποκλεισμό από τον Ισραηλινό στρατό και την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να επισημαίνει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον πλήρη αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας από κάθε είδους τροφοδοσίας, νερού, τροφίμων, φαρμάκων, ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός είχε δώσει διέξοδο για τους άμαχους Παλαιστινίους από το νότιο τμήμα της Ράφα προς την Αίγυπτο, με αρκετές οικογένειες να μετακινούνται ώστε να βρουν ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι ξεπερνούν τις 130.000. Ωστόσο, το πέρασμα έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες, με τους Ισραηλινούς να απαγορεύουν την ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε με φορτηγά η Αίγυπτος να περάσει τα σύνορα, βομβαρδίζοντας μάλιστα τη συνοριακή περιοχή. International humanitarian law is clear. The obligation to take constant care to spare the civilian population and civilian objects remains applicable throughout the attacks. The principles of distinction and the prohibition of indiscriminate or disproportionate attacks are paramount. Ο Ισραηλινός στρατός μέχρι και χθες χτένιζε τις περιοχές κοντά στη Γάζα, όλους τους εβραϊκούς οικισμούς, δίνοντας την πλήρη εικόνα για την σφαγή που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο από τους Ισλαμιστές της Χαμάς. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it about in on yourself. It's something that I never saw in my life. It's something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened. Συνολικά, οι δύο πλευρές μετρούν περισσότερους από 3.200 νεκρούς από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 1.500 μαχητών της Χαμάς που ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε ο Ισραηλινός στρατός, με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασης, κάνοντας έκκληση για ακόμα μία φορά προς την Παλαιστινιακή Οργάνωση να απελευθερώσει τους ομήρους και να προχωρήσουν οι δύο πλευρές σε κατάπαυση πυρός. I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people. But nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming and abduction of civilians. I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages.
Ωστόσο, ο φόβος μιας γενικευμένης κλιμάκωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, καθώς καζάνι που βράζει είναι και ο βοράς του Ισραήλ, με τη Χεσμπολά του Λιβάνου να εξαπολύει μπαράζου ρακετών το απόγευμα, τις οποίες αναχέτησε η Ισραηλινή αεράμινα λίγες ώρες μετά την κηδεία ενόπλων της οργάνωσης που είχαν εισέλθει εντός Ισραηλινού εδάφους και εξουδετερώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό. Μάλιστα, η Χεσμπολά έχει δηλώσει ήδη ότι στέκεται στο πλευρό της Χαμάς και η ενεργή συμμετοχή της στη σύραξη, σύμφωνα με αναλυτές, είναι θέμα χρόνου. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ήδη καλέσει 300.000 εφέδρους για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας. Εφέδροι Ισραηλινοί της Διασποράς ταξιδεύουν από κάθε σημείο του ορίζοντα. Ένα από τα ερωτήματα πάντως που περιμένουν απάντηση τις τελευταίες ώρες είναι αν το Ισραήλ θα προχωρήσει σε γενικευμένη επίθεση κατά της Λωρίδας της Γάζας προτού λυθεί ο γρίφος για την τύχη των δεκάδων ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, καθώς κάθε απόφαση θα έχει το δικό της τίμημα. Την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Ευρωπαϊκό Τύπο, στην περιοχή βρίσκονται ήδη ειδικά εκπαιδευμένες μονάδες στην απελευθέρωση ομήρων. Χωρίς τέλος, οι ανθρώπινες ιστορίες φρίκης όσο συνεχίζεται η πολεμική σύραξη Ισραήλ-Παλαιστίνης. Άνθρωποι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ την βιαιότητα της επίθεσης της Χαμάς και άνθρωποι που αναζητούν ακόμη τους ανθρώπους τους. Άνθρωποι που κινδυνεύουν κάθε λεπτό από τις βόμβες του Ισραηλινού στρατού και άνθρωποι που δεν έχουν πού να πάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Θρήνος και απώλεια, την ώρα που οι μαχητές της Χαμάς και ο Ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν πυρά. They was at the safe house and they get panic. They call us hysterical. And that's what you see now. It's all ruined. They think psychologically they get injured. You know, it's a scar that never left. Και στα σύνορα με το Λίβανο, οι Ισραηλινοί ζουν με το φόβο. This is Israel. We are in the 21st century. We should feel secure. We should feel like we have a home to go back to. And many people in Israel, unfortunately, are not in this space. They don't have a house anymore. They don't have families. The lines for the funerals are endless. There is so much pain, pain that it's beyond explanation in words. This is truly a nightmare. Η κάμερα στρέφεται και στο Πολύβουο Τελαβίβ. Τους κατοίκους της Ισραηλινής πρωτεύουσας τους έπιασε εξαπίνηση η επίθεση της Χαμάς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ακόμα σε σοκ, ενώ γίνεται όλο και πιο έντονη η υποστήριξη των αντιπίνων, η ανάγκη για εκδίκηση. There are a lot of emotions, a lot of anger, a lot of shock, a lot of mourning. I think I cried for the last two days and today I said no, I have to get out a little bit just to see what's going on. But we have a strong army and we have God and everything will be good and we'll win it and hopefully we'll get out of it even stronger and better and Στο απέναντι στρατόπεδο, οι αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Οι κάτοικοι της Γάζας πακετάρουν όπως τα πράγματά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν πού να πάνε. Κάποιοι έχουν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο στην Παλαιστίνη. Από εκεί περιγράφουν την οδυνηρή κατάσταση, εκφράζοντας ακόμα την ελπίδα ότι σύντομα θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και η ζωή θα επανέλθει σε μια κανονικότητα. صاب القصف عشوائي على المنازل على الأراضي الزراعية على الشوارع فاضطرينا للهجرة على المدارس بدنا نلاقي أيواء آمن لأنا ولأطفالنا تعرضنا في الحرب اللي فات لقصف البيت بشكل همجي يعني فيش أمان إن نضلنا قاعدين والمنطقة كلها تعرضت للقصف حتى امبارح والناس فيها تعرضت للقصف Αλλά ακόμα και η διαφυγή δεν είναι για όλους ασφαλής. Πολλοί είναι οι Παλαιστίνοι που στην προσπάθειά τους να φύγουν σκοτώθηκαν, αφού οι διαδρομές έξω από τη Γάζα για τους απλούς ανθρώπους δεν είναι εύκολες. حتى محتمين جنب الدرج، جنب الدرج يكون مكان آمن، إلهم ينسطروا فيه، قصفوهم وقتلوهم.
Όσο αυτός ο πόλεμος θα κορυφώνεται, οι ιστορίες των ανθρώπων και από τα δύο στρατόπεδα θα γίνονται δυστυχώς όλο και πιο φρικιαστικές. Την αλληλεγγύη τους προς το Ισραήλ εξέφρασαν χιλιάδες άνθρωποι από το Βερολίνο μέχρι την Μποκοτά της Κολομβίας λίγα 24 ώρα μετά την ευνηδιαστική επίθεση που δέχθηκε από την Χαμάς. Την ίδια ώρα, Παλαιστίνοι διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, καταδικάζοντας τις δολοφονίες αμάχων και τονίζοντας ότι ο λαός της Παλαιστίνης πληρώνει το υψηλότερο τίμημα για μια σύγκρουση που μένεται εδώ και δεκαετίες. Υπό τους ήχους του παραδοσιακού σοφάρ, οι Κολομβιανοί συγκεντρώθηκαν στην Ισραηλινή πρεσβεία στην Μποκοτά για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στο εβραϊκό κράτος λίγα 24 ώρα μετά την επίθεση που δέχτηκε από τη Χαμάς. Ο πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα μπλε και λευκά με το αστέρι του Δαβίδ του Ισραήλ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εμβληματικό μνημείο του Παρισιού, στον απόϊχο της επίθεσης της Χαμάς που άφησε εκατοντάδες νεκρούς και πολλούς άλλους ομήρους. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ισραήλ. Comment ils ont pu faire ça, c'est vraiment le grand questionnement. Et massacrer des jeunes, style comme au Bataclan. Πολιτικές προσωπικότητες έψαλαν τον Ισραηλινό και τον γαλλικό εθνικό ύμνο στην πλατεία Τροκαντερό, ενώ ακολούθησε η απαγγελία από το πλήθος των προσευχών για τους νεκρούς. L'avenir, je ne sais pas si je le vois très rose, parce que la violence entraîne la violence. Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση για τα θύματα της νέας Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, καταδικάζοντας την ευνηδιαστική επίθεση της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς το Σαββατοκύριακο. Rien n'excuse le terrorisme et la barbarie. Comme l'a affirmé le président de la République dès samedi, nous sommes aux côtés du peuple israélien dans cette épreuve. Στην πύλη του Βραδεμβούργου, εκατοντάδες υποστηρικτές του Ισραήλ απέτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία να σταματήσει άμεσα τις πληρωμές προς τους Παλαιστινίους, λέγοντας ότι τα χρήματα πηγαίνουν κυρίως σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Hier, um einfach unsere Solidarität mit den angegriffenen israelischen Menschen zu zeigen. Στο Μόναχο, εκατοντάδες Παλαιστίνοι και υποστηριχτές τους διαδήλωσαν ειρηνικά εναντίον αυτού που αποκάλεσαν Apartheid στο Ισραήλ, ανεμίζοντας σημαίες και περιγράφοντας τη ζωή των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ως κόλαση. Στην Downing Street, χιλιάδες Λονδρέζοι διαδήλωσαν υπέρ του Ισραήλ, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν 7η Οκτωβρίου, η μέρα που σκοτώθηκαν οι περισσότεροι Εβραίοι από το Ολοκαύτωμα. It's not a war over land, it's a war over religion and religious supremacy. And one side not willing to compromise. Σε άλλο σημείο του Λονδίνου, διαδηλωτές έλεγαν ότι ο λαός της Παλαιστίνης είναι αυτός που πληρώνει το υψηλότερο τίμημα για μια σύγκρουση που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. The international community is very quick to support Israel and to make the Palestinians the enemy, but in truth, the Palestinians have been suffering far longer. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ στις Βρυξέλλες. Φιλοπαλαιστίνοι υποστηριχτές βγήκαν στους δρόμους του Buenos Aires φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και βάδισαν προς την πρεσβεία του. Muy bien que el terrorismo es continuo e ininterrumpido en el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Εκατοντάδες Ιορδανοί διαδήλωσαν έξω από τον Τζαμί Αλ-Καλούτι στο Αμάν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Στην κεντρική πλατεία Σόλ της Μαδρίτης, εκατοντάδες ήταν αυτοί που συγκεντρώθηκαν για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό. Παράλληλα, η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης φώτισε την έδρα της με τα χρώματα της Ισραηλινής σημαίας ως χειρονομία υποστήριξης και αλληλεγγύης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Αργυρό Κραέα και Χριστίνα Βασιλάκη για να δούμε τις εξελίξεις στο Ισραήλ και την λωρίδα της Γάζας. Αργυρό, να ξεκινήσω με σένα και θέλω να μας δώσεις την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο, μιας και φαίνεται ότι το Ισραήλ δέχεται πλήγματα με ρουκέτες και από το νότιο Λίβανο που εδρεύει η Χεζμπολάχ. Όπως τα λες είναι ακριβώς, Κατερίνα, στο νότιο Λίβανο έχουμε εκρήξεις και πυρά. Επίσης και πυρά από το πυροβολικό. Γίνονται μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό, αλλά και σε ομάδες ενόπλων από το Λίβανο.
Τώρα, να πούμε ότι οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς, εκατέρωθεν. Βομβαρδίζεται τόσο το Άσκελον όσο και το λιμάνι της Γάζας. Η σφαγή, αυτό όμως που είναι τις τελευταίες ώρες, που είναι σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι η σφαγή στο κιμπούτζ Κφάρ Αζά, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας. Εκεί τη σφαγή αυτή, όταν την είδε, τη χαρακτήρισε σφαγή, και δεν είμαστε, λέει, σε πεδίο μάχης, ούτε είναι πόλεμος αυτό που ζούμε. Αυτό είναι σφαγή, κυριολεκτικά. Βρέθηκαν μέχρι και πτώματα αποκεφαλισμένα μωρών, αλλά και μητέρων και ηλικιωμένων. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης πτώματα μαχητών της Χαμάς, αλλά και πτώματα Ισραηλινών κατοίκων. Τις τελευταίες ώρες μάθαμε ότι το Ισραήλ, από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χαμάς. Ο ένας, μάλιστα, είναι ο Υπουργός Οικονομίας. Ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζεται επίσης η λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι είναι οι χειρότεροι βομβαρδισμοί που είχε δει τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών, να πούμε εδώ, ότι ξεπερνά τις 3.200. Είναι γύρω 1.000 και περισσότεροι Ισραηλοί και πάνω από 700 με 800 οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί, και φυσικά χιλιάδες οι Παλαιστίνοι στα νοσοκομεία. Ασφικτούν τα νοσοκομεία, έχουν χτυπηθεί και νοσοκομεία και ασθενοφόρα. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση, η Ερυθρέα Μισέλινος κάνει έκκληση για να υπάρχει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος και να έρθει η ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Ο Ερντογάν μέχρι στιγμής δεν είχε μιλήσει. Τώρα όμως εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το αεροπλανοφόρο που πηγαίνει εγκύτερα, πλησιάζει τα παράλια του Ισραήλ. Και μάλιστα, λέει, τι δουλειά έχει ένα αεροπλανοφόρο εδώ της Αμερικής, τι έρχεται να κάνει. Και καταλήγει ότι μάλλον θα χτυπήσει όλη τη Γάζα και θα ισοπεδώσει και θα διαπράξει πολύ σοβαρές σφαγές. Ο Νετανιάχου τώρα, από την άλλη πλευρά, έχει λάβει το πράσινο φως από το συνασπισμό του και να προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κυβέρνηση σωτηρίας. Τώρα, να πούμε γιατί ο σκοπός μάλλον είναι διτός για αυτή την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Το ένα είναι να δείξει ότι πρόκειται για μια ενωμένη χώρα. Να θυμίσουμε εδώ ότι κάθε Σάββατο για πάνω από 40 εβδομάδες υπήρχαν διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ ενάντια στη δικαστική μεταρρύθμιση που πήγε να περάσει ο Νετανιάχου. Αλλά την άλλη πλευρά, το Ισραήλ έχει ένα πρωθυπουργό που γνωρίζει ότι θα δεχθεί πολλές επικρίσεις για αυτό που πάει να κάνει στη Γάζα. Και μόλις κατακαθίσει η σκόνη, θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί που θα τον κατακρίνουν και θα τον καταδικάσουν. Οπότε χρειάζεται να έχει κάποια πολιτική κάλυψη για ό,τι πρόκειται να συμβεί τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Να πούμε εδώ ότι έχει κλείσει το φυλάκιο στην Ράφα, που είναι η μοναδική δίωδος για να περάσουν προς την Αίγυπτο οι κάτοικοι της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός τους είχε πει να φύγουν όλοι, αλλά παρόλα αυτά τώρα είναι κλειστό αυτό το φυλάκιο. Μάλιστα, και δεν μπορούν να περάσουν. Και επίσης να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αρχίσει να μιλάει για εγκλήματα πολέμου εκατέρωθεν, τόσο για τον αποκλεισμό της Γάζας, γιατί αφήνουν να λιμοκτονήσει ολόκληρος ο πληθυσμός, αλλά και αυτό που κάνουν με τις αρπαγές των ομήρων, καθώς τα χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες που απαγορεύεται φυσικά. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε, Αργυρό, και το διπλωματικό σκέλος της σύγκρουσης, καθώς στο παρασκήνιο γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον για αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων. Χριστίνα Βασιλάκη, τώρα έρχομαι σε σένα για να μας πεις από πού έχουν εκδηλωθεί οι ενέργειες αυτές. Κατερίνα, όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος, τόσο οι φωνές που ζητούν να σταματήσουν οι πρωτοφανείς αυτής της εχθροπραξίας δυναμώνουν. Εκτός από τον Γκουτέρες, όπου είπε η Αργυρό, έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας σήμερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ορισμένες αποφάσεις είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Αυτό έγινε μετά την έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε ως θέμα κυρίως τη βοήθεια στην Παλαιστίνη, καθώς χθες η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παροχή βοήθειας, προκαλώντας τις αντιδράσεις κάποιων χωρών. Και έτσι η Κομισιόν οπισθοχώρησε και έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι η όποια αναθεώρηση δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα ο Ζοζέ Μπορέλ επίσης είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών είναι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Γερμανός καγκελάριος τώρα, νωρίτερα, ο Όλαφ Σόλτς, δήλωσε πως μίλησε μαζί με τους συμμάχους ηγέτες των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας, και συμφωνήσανε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ότι στηρίζουν την όποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.
Εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων τώρα, επικριτική προς το Ισραήλ εμφανίστηκαν οι πρόεδροι της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, με τον Γκουστάβο Πέντρο να κάνει λόγο για κίνδυνο ολοκαυτώματος και τον Νικολά Μαδούρο για γενοκτονία και νέο apartheid. Στο Ιράν τώρα, το οποίο είχε κατηγορηθεί ότι βοήθησε στον σχεδιασμό της επίθεσης της Χαμάς, ο Αλί Χαμενέι δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν μπλέκεται, αλλά χαιρέτησε την ανεπανόρθωτη, όπως την χαρακτήρισε, στρατιωτική και πληροφοριακή ήττα του Ισραήλ. Στη Ρωσία, τέλος, που για κάποιους ωφελείται από αυτόν τον πόλεμο, καθώς τραβάει την προσοχή των δυτικών από την Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα δήλωσε ότι η Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση δείχνει την αποτυχία της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Παλαιστινιακή Αρχή, ο επικεφαλής Μαχμούτ Αμπάς, ετοιμάζει ταξίδι για τη Μόσχα για να δει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τις δύο και να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, πίσω στα δικά μας. Κάλεσμα σε όλους τους Αθηναίους και ιδιαίτερα σε όσους δεν πήγαν να ψηφίσουν την περασμένη Κυριακή. Απίφθινε ο υποψήφιος δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος σήμερα είχε συνάντηση με τον Κώστα Ζαχαριάδη εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κύριος Δούκας συζήτησε με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Ανοιχτή Πόλη για την δύσκολη καθημερινότητα των Αθηναίων, καθώς και την ασφάλεια, αλλά και το θέμα της σχολικής στέγης. Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση, ο κύριος Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο να ιτηθεί η σημερινή διοίκηση Μπακογιάννη και η Αθήνα να γυρίσει σελίδα είναι ανοιχτό. Μπορεί η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου να είναι μεγάλη. Το γεγονός όμως ότι η μάχη της Αθήνας θα κριθεί τελικά στο δεύτερο γύρο δίνει ελπίδες σε όσους θέλουν αλλαγή στη διοίκηση της πρωτεύουσας. Αυτό ήταν και το μήνυμα της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Χάρης Δούκας με τον Κώστα Ζαχαριάδη, που απίφθηναν προσκλητήριο στους Αθηναίους να πάνε στην κάλπη της Κυριακής λέγοντας όχι στην αποχή. Το δικό του δίλημα έβαλε το πρωί ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, που περιέγραψε το γεγονός ότι αύριο θα διεξαχθεί debate ως ένδειξη σεβασμού στους Αθηναίους. Σχολίασε πάντως με το δικό του τρόπο την προσπάθεια συνένωσης δυνάμεων εναντίον του. Το δίλημα των εκλογών αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Είναι το αν θα πάμε μπροστά ή θα πάμε πίσω. Εμείς λέμε το προφανές και το πολύ λογικό, ότι η Αθήνα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Οι πολίτες δεν είναι πρόβατα. Εσείς και εγώ θα μπούμε μέσα, θα κλειδωθούμε, θα ανοίξει η πόρτα, θα βγούμε έξω, θα πούμε ψηφίστε αυτόν και θα ψηφίσουνε. Υπάρχει ένας κανόνας στη δημοκρατία και στις εκλογές, ότι το 2 και 2 δεν κάνει πάντα 4 στην πολιτική. Μπορεί να κάνει και 1. Νωρίτερα σήμερα πάντως το δικό τους μήνυμα έστειλαν Χάρης Δούκας και Κώστας Ζαχαριάδης, που συναντήθηκαν στο στρατηγείο του πρώτου. Κάλεσμα στους Αθηναίους που απήχαν από την πρώτη κάλπη, απίφθηναν Χάρης Δούκας και Κώστας Ζαχαριάδης στην πρώτη του συνάντηση μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, προκειμένου να έρθουν στην κάλπη της 15ης Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί κοινό στόχος των δύο είναι να αλλάξει η διοίκηση στην Αθήνα. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Χάρη Δούκα, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τα προβλήματα των Αθηναίων, μίλησαν για τις εμβληματικές δράσεις που θα κάνουν την Αθήνα περισσότερο βιώσιμη και συμφώνησαν στην ανάγκη να αλλάξει η διοίκηση στην Αθήνα, εστιάζοντας την ανάγκη συμμετοχή στην κάλπη την ερχόμενη Κυριακή εν είδη θεμελίου για τη δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, γιατί τώρα όλοι όσοι θέλουν, ας πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση, υπάρχει μια επιλογή. Η επιλογή είναι η δικιά μας και τους καλών να έρθουν. Μπορούμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και κυρίως τους νέους ανθρώπους, που τους αρέσουν και οι ανατροπές και οι εκπλήξεις. Είμαστε μια τέτοια έκπληξη να κάνουν την ολική ανατροπή. Ένα ευρύτερο κάλεσμα για όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες και για όσους δεν ψήφισαν. Με τη συνάντηση να διεξάγεται σε εξαιρετικά καλό κλίμα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη λίγο μετά. Έδωσε εξάλλου τη στήριξή του στον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας από την επόμενη μέρα, ενώ άφησε αιχμές προφανώς κατά του ΚΚΕ που μετά από τόση αποχή πρότεινε το ίδιο στο δεύτερο γύρο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιτηθεί η σημερινή διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη, που έχει αποτύχει στην διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης και να μπορέσει η Αθήνα να γυρίσει σελίδα. Εγώ κάλεσα από την πρώτη στιγμή τους πάντες σε ευρύτερη αυτοδιοικητική συσπήρωση πάνω στα ζητήματα της πόλης. Θεωρώ αδιανόητο και πολιτικά απαράδεκτο με 70% αποχή κάποιος να καλεί σε αποχή ή Λευκό. Θεωρώ αδιανόητο και πολιτικά απαράδεκτο όταν έχεις μπροστά σου Μπακογιάννη και Δούκα να ανύπτεις τα σχήρα σου. Και αν τα φώτα τώρα πέφτουν στο αυριανό debate, η πραγματική μάχη θα δοθεί στις κάλπες της Κυριακής. Και το αποτέλεσμά της είναι αυτό που θα καθορίσει την επόμενη μέρα για την Αθήνα.
Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα αυτοδιοικητικά για να δούμε την στρατηγική των κομμάτων και τους στόχους που θέτουν εν ώψη του δεύτερου γύρου των εκλογών. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βασίλης Κουρής και ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Βασίλη, ξεκινώ από εσένα για να μου πεις τώρα που βάζουν τον πήχη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Νομίζω το κερασάκι στην τούρτα είναι την Κυριακή όσον αφορά τα πολιτικά συμπεράσματα. Τα πολιτικά συμπεράσματα έχουν βγει από τον πρώτο γύρο, από την περασμένη Κυριακή. Είναι εμβάθυνση της στρατηγικής επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι περαιτέρω μείωση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μικροκέρδη, αλλά όχι κάτι σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ. Και είναι κέρδη για το ΚΚΕ. Νομίζω σε αυτό, μαζί με την τεράστια αποχή, δεν υπάρχει καμία διαφορετική γνώμη και στα ίδια τα κόμματα. Τώρα, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διπλό στόχο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεμπλέξει με τις τρεις μάχες που έχει να δώσει με την αντιπολίτευση. Με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ο Δήμος της Αθήνας, ακούσαμε πριν το ρεπορτάζ, και είναι και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να χάσει είναι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, η Νέα Δημοκρατία έχει άλλο ένα μέτωπο. Έχει να λύσει τις δικές της μάχες με τις αντάρτες. Όλη η κυβέρνηση, το είδατε, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, έχουν αφήσει όλα τα υπόλοιπα υπουργεία και τρέχουν να στηρίξουν τους γαλάζιους υποψήφιους περιφερειάρχες που δίνουν μάχη κυρίως με τις αντάρτες. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση η Θεσσαλία, είπαμε πριν. Οι περισσότεροι αντάρτες είναι γαλάζιοι και την επόμενη μέρα θα πούνε: εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία, μην έχετε καμία αυταπάτη γι' αυτό. Εξαιρείται το Βόρειο Αιγαίο, όπου ο κύριος Στεφανής, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, δίνει μια μάχη με δικούς του, με όρους επικράτησης, και βεβαίως στην Πελοπόννησο, όπου ο κύριος Πτωχός φαίνεται είναι τόσο μικρή η διαφορά και με τη στήριξη που έχει και από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στον δεύτερο γύρο, νομίζω ότι ουσιαστικά θα τελειώσει την μάχη και πάρα πολύ γρήγορα. Και υπάρχει και το θέμα του ΚΚΕ που δίνει κυρίως μάχη στην Πάτρα και σε 5 δήμους, στην Πετρούπολη, Κεσαριανή, Νίκαια, Ρέντι, Χαϊδάρη και Τύρναβο, για να εκλέξει υποψηφίου. Αυτά είναι, αλλά αυτά κατά τη γνώμη μου είναι σε κερασάκι στην τούρτα και μην απορρίσετε να δούμε την αποχή να είναι ακόμα μεγαλύτερα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν και περιφέρειες. Πολλές περιφέρειες έχουν κρυθεί από τον πρώτο γύρο. Άκουγα πριν τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας, για να έχει ελπίδες, πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή. Αλλά όταν δεν έχει περιφέρεια να ψηφίσει ο άλλος, και επειδή είναι και δεύτερη Κυριακή, δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα πάνε όλοι όσοι πήγαν. Μακάρι να πάνε περισσότεροι. Αλέξανδρα, υπάρχουν περιθώρια εκπλήξεων και ανατροπών? Η μόνη έκπληξη που μπορεί να δημιουργηθεί είναι ακριβώς με αυτό που είπε ο Βασίλης. Το να είναι η συμμετοχή τέτοια που να μπορεί να αλλάξει κάπου το αποτέλεσμα, να είναι αυξημένη δηλαδή η συμμετοχή, ώστε να μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μειωμένη, πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που νομίζω πως θα πρέπει να δουν και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης είναι η επόμενη μέρα μετά την Κυριακή. Οι μάχες που έχουν να δώσουν μέχρι την Κυριακή, ή μάλλον οι μάχες που έχουν να δώσουν την Κυριακή, είναι πολύ λίγες. Ίσως οι σημαντικότεροι να είναι στην Αθήνα. Για το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τον εαυτό της στις περισσότερες περιφέρειες έτσι κι αλλιώς. Άρα η επόμενη μέρα θα μπορούσε να φέρει μια ανατροπή, εάν θα δουν σοβαρά το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιφέρειες η δεξιά συγκεντρώνει 70 και 80%, οι δύο υποψήφοι δηλαδή που έχουν περάσει τον επόμενο γύρο, ένας με το χρήσμα και ένας αντάρτης, συγκεντρώνει 70 και 80%. Άρα, εάν θα ασχοληθεί πραγματικά και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις περιφέρειες και με την κεντρική πολιτική σκηνή, η αξιωματική αντιπολίτευση, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει δυνάμεις τέτοιες που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση και στην κοινωνία και μέσα στην Βουλή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που και οι εκλογές της αυτοδιοίκησης έδειξαν ότι έχει χάσει σε όλα τα μέτωπα η αντιπολίτευση την μάχη με την κυβέρνηση. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα εάν θα πάρουν αυτό το μήνυμα που έβγαλε και αυτή η κάλπη. Θα φανεί από τη Δευτέρα. Θα φανεί. Έχουμε τη δεύτερη Κυριακή μπροστά μας για να δούμε τι θα γίνει με τα ανοιχτά ακόμη μέτωπα της πρώτης Κυριακής. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Τώρα, οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το προσφυγικό ήταν στην ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Εσθονή ομόλογό του Κάγια Κάλλας.
Την Πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ατζέντα της συνάντησής τους ήταν μεταξύ άλλων η διμερή σχέση των δύο χωρών, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κυπριακό, καθώς επίσης και το προσφυγικό, το οποίο ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε απειλή, συνδέοντάς το με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μας απασχόλησε και το μεταναστευτικό, ως μια κοινή πρόκληση, αλλά και ως μια δυστυχώς ιδιαίτερη απειλή στη σκιά μάλιστα της νέας κρίσης στην Μέση Ανατολή. Το ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν αντιμετωπίσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την εξωτερική του διάσταση. Αν δεν φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ισορροπούμε μεταξύ μιας αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής φύλαξης των συνόρων και της ανάγκης να δίνουμε νόμιμους διάβλους οργανωμένης μετανάστευσης σε αυτούς που μπορούν και πρέπει να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά με τους δικούς μας όρους, όχι με τους όρους των διακινητών. Πως η Εσθονία και η Ελλάδα είναι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε από την πλευρά της η Πρωθυπουργός της Εσθονίας. Estonia will continue to support Greece's police and border guard. For example, we have helped to secure the Greek sea border via Frontex for years, and we are one of the biggest contributors to these efforts per capita. Μετά την κατηδίαν συνάντησή τους, ο Πρωθυπουργός και η Εσθονία ομολογός του είχαν γεύμα εργασίας. Σε ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το περιεχόμενο της ομιλίας του θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Γιάννης Μπασκάκης. Γιάννη. Ναι, Κατερίνα, συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, είχε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ανοιχτής γενικής συνέλευσης, της ανοιχτής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. Συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής θέματα ανάπτυξης, θέματα κράτους, θέματα ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που θα ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έκανε λόγο για ανάπτυξη που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και να οδηγεί σε σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Είπε ακόμα ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η πράσινη μετάβαση, η κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές που φέρνει, όπως είπε, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, έκανε λόγο για προσαρμογή σε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που θέτει η Ευρώπη, για δημοσιονομική πειθαρχία και για δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, Κατερίνα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η προσαρμογή στην κλιματική κρίση είναι μια επίγουσα προτεραιότητα. Πάμε να δούμε, αφού σε ευχαριστήσω, όλα αυτά που μας είπες και σε ένα μικρό απόσπασμα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πως θα μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χωρίς να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος και όντας ταυτόχρονα προσαρμοσμένοι σε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρώπη και από τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Μια χώρα η οποία ακόμα έχει υψηλό χρέος, δεν μπορεί να μην έχει στο μυαλό της τη δημοσιονομική πειθαρχία, έτσι ώστε να μπορεί μονίμως να εξασφαλίζει ότι μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με ένα επιτόκιο το οποίο θα παραμένει ελκυστικό. Δεν έχουμε κρύψει την επιθυμία μας να στηρίζουμε την παραγωγική οικονομία. Από εκεί πέρα, οι περιορισμοί οι δημοσιονομικοί είναι γνωστοί και σε μεγάλο βαθμό αδιαπραγμάτευτοι. Την ανάγκη για ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας σήμερα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Όπως επεσήμανε, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας, εκείνο μια σύγχρονης αριστεράς που δεν δαιμονοποιεί την λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ευημερία. Το νέο πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο παρουσίασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας για μια ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία με νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία, για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε ακόμη για την ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ενώ άφησε αιχμές και κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Σε μια Ελλάδα που δεν αποκηρύσει χαστούκια και ρατσιστικό λόγο, εσείς, είστε εκείνοι που μπορείτε να κάνετε τη διαφορά στην καθημερινότητα.
στηρίζοντας τη μοναδικότητα του καθενός και της καθεμίας από εμάς, τη μοναδικότητα στον εργασιακό σας χώρο. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Στέφανος Κασελάκης και σε σχέση με τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε το μεγάλο ασθενή της χώρας. Εκεί σπάμε όλα τα αρνητικά ρεκόρ, όπως και είναι ντροπή να ξεδοντιάζεις τη δικαιοσύνη με την πράξη σου, την κάθε πράξη σου ως κυβέρνηση. Απόπειρα επηρεασμού του κυρίου Τζενερίκου, προσωπικές επιθέσεις στον κύριο Ράμο, αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κατά την ομιλία του να δοθεί στους εργαζόμενους επιχειρήσεων το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, το λεγόμενο stock options. Αναφέρθηκα δηλαδή στην θεσμική παρότρινση συμμετοχής των εργαζόμενων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία που προέρχεται από την απόδοση της επιχείρησης και από το ρίσκο της επιλογής της διοίκησης, αλλά και από το μόχθο της εργασίας. Την ίδια ώρα έστρεψε τα πειρά του εναντίον της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις, στυλιτεύοντας τους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Δεν είναι δυνατόν να καταργούμε τον βάσιμο λόγο απόλυσης. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε, κυρίες και κύριοι, δεκάωρη εργασία χωρίς αύξηση αποδοχών, αλλά με δίθεν πληρωμή σε ρεπό. Να διπλασιάζουμε τις φθηνές υπερορίες, να καταργούμε το ΣΕΠΕ με την μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή με μειωμένες αρμοδιότητες, να αποδυναμώνουμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα σε μια χώρα της Ευρωζώνης. Οι δηλώσεις Κασελάκη πάντως πυροδότησαν την έντονη αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η προστασία στην απόλυση είναι περισσότερο ισχυρή στην Ελλάδα μέσω των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην αίθουσα σύνδεξης και τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αντικείμενο Ιάσονα τον ορισμό τομεαρχών. Του Προεδρείου, για την ακρίβεια, στις 11 η ώρα αύριο το πρωί συνεδριάζει το Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με επικεφαλής φυσικά τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον Στέφανο Κασελάκη. Και εκεί φαίνεται ότι θα μπουν δύο ζητήματα επιτάπητος. Το πρώτο αφορά το ζήτημα του ορισμού των τομεαρχών, των προσώπων που θα στελεχώσουν τη σκιώδη κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, καθώς η μειοψηφία δεν είχε αναλάβει, δεν δέχεται, μάλλον ορθότερα, δεν δέχεται να αναλάβει κάποιο πόστο, η πλειοψηφία τουλάχιστον εξ αυτών. Οπότε είναι δύσκολη εξίσωση, ενώ θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης και το θέμα της πολιτικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη διαχείριση του προϋπολογισμού που θα συζητηθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα σήμερα υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά της Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης υπονόησε, ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηριχθούν ενδεχομένως αντάρτες στις δεύτερες περιφερειακές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι αυτές οι απόψεις είναι το Ευάγγελο Αποστολάκη, δεν αποτελούν θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι γαλάζιοι αντάρτες σημειώνουν δεν είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αντιθέτως είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζουν δε ότι αρκεί κάποιος να ανατρέξει το βράδυ των εκλογών στη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, προκειμένου να αντιληφθεί ποια είναι η πολιτική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη της δεύτερης Κυριακής, όπου ο Στέφανος Κασελάκης προέκρινε την ανάγκη προοδευτικών ανατροπών, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τόσο τη Θεσσαλία όσο και τον Δήμο της Αθήνας, Κατερίνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιάσονα. Και τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομία. Καλπάζουν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής είναι μεγάλες, με τους καταναλωτές να αναγκάζονται σε λιγότερες και φθηνότερες αγορές. Μεταξύ των προϊόντων με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι το λάδι, τα λαχανικά και τα φρούτα. Με σπασμένα φρένα συνεχίζουν να τρέχουν οι τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του μήνα Σεπτεμβρίου. Και οι καταναλωτές, λόγω οικονομικής στενότητας, μειώνουν τις αγορές τους για να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια. Προσπαθώ όσο μπορώ οτιδήποτε περιττό να μην το αγοράζω, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα. Σε όλα. Έχουν 50% αύξηση. Μόνο με προσφορές ψωνίζω. Οι μεγάλες ανατιμήσεις υποχρεώνουν τα νοικοκυριά να στραφούν στις προσφορές των σούπερ μάρκετ. Συνήθως βλέπω ποιο είναι πιο φθηνό συνήθως να πάρω. Ψάχνουμε όλα τα φθηνά και όλο που έχει προσφορές. Τον Σεπτέμβριο του 2023 καταγράφηκε αύξηση 9,4% στις τιμές των τροφίμων από 13,5% που ήταν το 2022. Δηλαδή, συνολικά την τελευταία διετία τα τρόφιμα είναι ακριβότερα κατά 22,9%. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώνουν
αυξάνονται στα λαχανικά με αύξηση 17,7%, σε έλαια με 16,1% και φρούτα με 13,9%. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η ακρίβεια στα τρόφιμα με τους καταναλωτές να δηλώνουν πως τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τις έχουν δει στα γαλακτοκομικά και το ελαιόλαδο. Μιλάμε για το λάδι, μιλάμε για τη φέτα, γενικώς μιλάμε για όλα τα κυπευτικά. Τα πάντα είναι ακριβά, όλα. Σε γάλα, σε τυροκομικά, σε γαλαντικά. Είναι τα καθημερινά. Το γάλα, το ψωμί, το τυρί. Αυτά τα οποία ένα νοικοκυριό χρειάζεται καθημερινά. Μπορεί ο πληθωρισμός να βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης, ωστόσο η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει με τις αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ να διαδέχεται η μία την άλλη. Υποχώρηση στο 1,6% κατέγραψε τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός από 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Το ράλι τιμών στα τρόφιμα όμως συνεχίζεται με μέση αύξηση 9,4%. Ο Κώστας Αντωνάκος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν μια αποκλιμάκωση στη μεγάλη εικόνα, στο 1,6 από 2,7% τον Αύγουστο και 12% όπου ήταν ο πληθωρισμός Σεπτέμβριο του 2022. Αυτή η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στην καθίζηση των τιμών κατά 82% στο φυσικό αέριο, κατά 20,7% στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 1,2% στον ηλεκτρισμό. Ωστόσο, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το κύμα των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, με το γενικό δείκτη να σημειώνει αύξηση 9,4%, σημειώνοντας και μικρή υποχώρηση από 13,5% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2022. Τώρα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα λαχανικά με 17,7, έλαια και λίπη με 16,1, φρούτα με 13,9, κρέατα με 8,4%, στα γλυκά και τα παγωτά οι αυξήσεις ήταν 8,2%, να περάσουν επόμενη κάρτα, στα γαλακτοκομικά και αυγά 6,7, στον καφέ, στο κακάο και στο τσάι 6%, στο ψωμί και στα δημητριακά 4,8% και στα ψάρια 4,1%. Όμως πέρα από τα τρόφιμα υπάρχουν εστίες ανάφλεξης των τιμών σε διάφορα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Στα φαρμακευτικά προϊόντα η αύξηση των τιμών είναι 11,8%, στα εισιτήρια των κινηματογράφων και των θεάτρων 10,6%, στο πακέτο των διακοπών 9,1%, στα ενίκια των κατοικιών 6,3%, στην ένδυση και την υπόδηση 6,2% και στα σκεύη οικιακής χρήσης οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,4%. Να επισημάνουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιτελείου φέτος ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,8% και θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,4% το 2024. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε 45χρονη γυναίκα στην Πιερία. Άγνωστος την κάλεσε στο τηλέφωνο και με πρόσχημα την καταβολή του Market Pass την έπεισε να μεταφέρει από τον λογαριασμό της 11.500 ευρώ. Η Αντιγόνη Μιχοπούλου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα σας. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι απάτες με την καταβολή του Market Pass. Έχουμε λοιπόν αυτό το νέο περιστατικό στην Πιερία. Άγνωστο πρόσωπο κάλεσε στο τηλέφωνο τη γυναίκα, τη 45χρονη γυναίκα, για δήθεν καταβολή του Market Pass. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δράστης ζήτησε από το θύμα να μεταβεί στο ATM και με τη δική του καθοδήγηση η γυναίκα μετέφερε αποσπασματικά σε λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 11.500 ευρώ. Η Ελλάς διεξάγει έρευνα για το νέο περιστατικό απάτης. Να υπενθυμίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγγελθεί και άλλα πολλά περιστατικά, κατά οποία άγνωστοι καλούν ανυποψία στους πολίτες, προφασιζόμενοι ότι είναι συνεργάτες των λογιστών τους και τους ζητούν να τους δώσουν τους κωδικούς IBAN. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντιγόνη. Τώρα αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ζακύνθου, κατά την βάρδια της οποίας ένας πατέρας χωρίς επιμέλεια άρπαξε την 16χρονη κόρη του. Η Οκάστη Αλιφεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Η 16χρονη που απήχθη διέμενε στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου προσωρινά μετά από εισαγγελική εντολή που υπήρχε τόσο για την ίδια όσο και για την αδερφή της, την 6χρονη αδερφή της, έπειτα από καταγγελίες για κακές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στο σπίτι όπου ζούσαν με τους γονείς τους. Όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, συνέλαβε την νοσηλεύτρια που εκείνη την ώρα είχε βάρδια στην κλινική. Η εργαζόμενη, αφού πέρασε ένα 24ωρο στο κρατητήριο, αφέθηκε ελεύθερη και αύριο το μεσημέρι
μεσημέρι, δικάζεται στο αυτόφορο με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς σύμφωνα με τους αστυνομικούς δεν αντιλήφθηκε ή δεν εμπόδισε την αρπαγή της 16χρονης. Μια ιστορία, Κατερίνα, η οποία αναδεικνύει βεβαίως το κενό που υπάρχει στην φροντίδα των παιδιών που απομακρύνονται με εισαγγελική εντολή από τα σπίτια τους και την έλλειψη δομών για την φιλοξενία τους. Μάλιστα, Ιωκάση, τώρα να πάμε σε μια αδιανόητη υπόθεση ιατρικής απάτης. Ένας μεσήλικας δήλωνε οδοντοτεχνίτης, αλλά παρουσιαζόταν ως οδοντίατρος. Τώρα το εξετάζει με προσοχή ασφάλεια. Ναι, το περιστατικό αυτό αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του πολίτη στις αρχές, στον οποίο είχαν παρουσιαστεί επιπλοκές μετά από τοποθέτηση γέφυρας που είχε κάνει στον συγκεκριμένο μαϊμό οδοντίατρο. Όταν το θύμα επισκέφτηκε και ένα δεύτερο γιατρό για να πάρει μια γνώμη, διαπίστωσε πως οι εργασίες που είχαν γίνει στο στόμα του δεν είχαν σχέση με ιατρικές πράξεις. Κατά την έφοδο των αρχών τώρα στο οδοντιατρίο μαϊμού, το οποίο βρίσκεται στην Ηλιούπολη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αποδείξεων και τιμολογίων, ένας υπολογιστής, μια συσκευή πως και μια σφραγίδα με τα στοιχεία του οδοντίατρου. Ο ίδιος δήλωσε στους γιατρούς και παραδέχτηκε ότι δεν έχει βεβαίως πτυχίο οδοντίατρου. Και τώρα αυτό που ψάχνουν οι αρχές είναι το μέγεθος της απάτης, γιατί προφανώς έχουν εξαπατηθεί και άλλοι πολίτες από τον συγκεκριμένο οδοντίατρο, Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Κάστη. Δύο νέα περιστατικά βίας κατά ανηλίκων καταγράφηκαν χθες βράδυ. 11χρονο αγόρι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έξω από το κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου, ενώ λίγο νωρίτερα στην Γλυφάδα ομάδα 11 ατόμων επιτέθηκε σε 3 μαθητές. Όλο πιο συχνά και όλο πιο άγρια είναι τα περιστατικά βίας από και προς τους ανήλικους. Χθες στη Βούλα, μια ομάδα περίπου 10 ανηλίκων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους πλησίασαν άλλους ανήλικους μαθητές και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι ένας 11χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έξω από το κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Η συμμετοχή ανήλικων παιδιών σε περιστατικά βίας υπήρχε και παλιότερα, λένε οι ειδικοί στο Άττικα. Ωστόσο, όσο περνάνε τα χρόνια, η βία αυτή γίνεται πιο ομή και πιο σκληρή. Η βία, ξέρετε, μεταξύ των παιδιών και σαν τρόπος έκφρασης πάντα υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως η συχνότητα των περιστατικών και η βιαιότητα είναι κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια και ένα γενικά, θέλετε, πολύ χλιαρό ή χαλαρό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτές τις εκφράσεις, αξιακό σύστημα που δεν τους επιτρέπει να μπορέσουν να βγουν κάποια πρότυπα, κάποια μοντέλα με τα οποία θα ταυτιστούν και να ονειρευτούν για το μέλλον. Και βλέπουν και ότι μεγαλούν σε οικογένειες που οι γονείς τους ή μπορεί να είναι πολύ εφοσιωμένοι ή μπορεί να είναι απόντες. Πάντως η επικοινωνία δυστυχώς χωλαίνει. Η επικοινωνία δηλαδή με τους γονείς είναι σε μια κατάσταση που φαίνεται στις περισσότερες οικογένειες από αυτές που έχουν παιδιά που εκφράζονται με αυτόν τον πολύ βίαιο τρόπο, ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία. Ανάγκη τους αυτοί να βιντεοσκοπήσουν, γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αποσκοπήστον να καλύψουν αυτή την ανάγκη και την αποδοχή. Να δείξουν ότι έχουν ένα επίτευγμα κάνει, κάτι πολύ σημαντικό, προκαλώντας πόνο σε ένα άλλο παιδί, έτσι, το οποίο μπορεί να είναι διάγνωστο και να μην τους έχει κάνει και τίποτα. Αυτό γίνεται συνήθως. Μέσα από αυτό λοιπόν νιώθουν σημαντικά, αισθάνονται ότι αποκτούν αξία και στα μάτια της παρέας και γενικότερα και παίρνουν τα εύσημα. Την αύξηση της βίας ανάμεσα στους ανήλικους αποδίδει σε βίαιες σκηνές που βλέπουν καθημερινά τα παιδιά στις οθόνες η σχολική ψυχολόγος Μαρία Κανά. Τα παιδιά γενικότερα βομβαρδίζονται καθημερινά από βίαιες σκηνές και στις τηλεοράσεις, αυτά που βλέπουν και στις οθόνες και στα παιχνίδια που παίζουν. Γενικά υπάρχει μια έξαρση βίας γενικά. Γενικά τα παιδιά είναι μιμητικά όντα, έτσι, από έτσι μαθαίνουν μέσω της μίμησης. Οπότε αφού το παιδί είναι μιμητικό, προφανώς υπάρχει και βία και στα σπίτια και στις οθόνες και σε αυτό που παρακολουθούμε. Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση γενικότερα. Τα παιδιά βγαίνοντας από την τάξη τα βλέπεις ότι θέλουν έτσι λίγο να τρέξουν, να σπρώξουν, έχουν ένταση, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποφορτιστούν. Εγώ το αποδίδω σε πολύ μεγάλο βαθμό στις οθόνες. Οι ειδικοί κάνουν σαφές καταρχήν ότι στη βία δεν πρέπει να απαντάμε με βία και ότι πρέπει από κοινού, τόσο τα σχολεία όσο και οι οικογένειες, να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων να εξασθενήσει. Πάμε τώρα να δούμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για αύριο. Χ
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μεταβολή σε ορισμένα τμήματα της χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, ωστόσο θα υπάρχουν και περιοχές όπου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πιο αναλυτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, τα βορειότερα τμήματα της Εύβοιας, την κεντρική Στερεά και βαθμία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σταδιακά και προς το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και την δυτική Πελοπόννησο, όπου θα διατηρηθούν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι μέγιστες θα φτάσουν τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους πιο αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο σταδιακά από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και στις 10 εκπομπή γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.